Ο πόλεμος είναι το πρώτο που έχει ζητήσει, επαγγελματικός προσανατολισμός το δεύτερο, φίλος σεξουαλικότητα ταυτότητα το τρίτο, διακρίσεις ρατσισμός το τέταρτο, σχολείο σύστημα εναλλακτικά, ελεύθερος χρόνος ψυχαγωγία εναλλακτικά, μετανάστευση προσφυγιά εναλλακτικά και προσθέθηκαν και τα θέματα της αλλεργίας και του περιβάλλοντος. Θέλω να ταξιδέψω στον κόσμο. Θέλω να βοηθάω τους ανθρώπους. Με λένε Ιάσονα και δεν έχω αποφασίσει γενικά τι θέλω να γίνω ακόμα. Με λένε Μαχμούτ και θέλω να είμαι ηθοποιός. Ένα από τα όνειρά μου είναι να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο. Ξημερώνει σκοτάδι είναι μια ταινία που είχα κάνει στο τέλος του πρώτου βιβλίου. Κάθε ένα από τα σχολεία σας έχει τελείως τυχαία πάρει ένα χρώμα. Άρα έχετε στη διάθεσή σας μια επιφάνεια στην οποία μπορείτε να γράψετε ή μπορεί να ζωγραφίσετε ή μπορεί να κάνετε κολλάζ. Θα ήθελα να συζητήσουμε τι είναι η αυλή για σας. The people, if they have what I say, they change places. The one who is the last stays in the middle. Everybody must to be friend. Friend. Έχω το ποντίκι του λόγου, το οποίο θα το δώσω σε κάποιον, θα μας πει τη λέξη που έχει και μετά θα το δώσω σε κάποιον άλλον, θα μας πει τη λέξη τη δική του. Ρατσισμός. Παίζει. Body shaming. Τα θέματα, φανταστείτε, ότι μπορεί να έχουν να κάνουν με όλα αυτά που ταλαιπωρούν κάποιους νέους ανθρώπους. Και αυτό το ήταν στα πλαίσια ενός κομμουνιάτικου πάρτι και είχα δεχτεί ένα χυκλωμένη νύχη. Και το καπέλο ήταν, το είχε ξαπέλυσει αντίστοιχα. Και είναι μια πολύ ωραία διαδικασία. Λέγεται Παπιέ Μασέ. Θα κάνουμε λοιπόν μια μικρή ανάλυση για κάθε περιοχή, τι διέπεται στο δημόσιο χώρο, πού κινούμαστε, τι μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει. Θα μας πείτε εσείς ανάλογα με τις περιοχές σας. Και μετά θα το συζητήσουμε μαζί. Θα γράψουμε κάτω τις σκέψεις μας, θα τις συζητήσουμε και μετά θα κάνουμε μια φανταστική κατασκευή για μια φανταστική δραστηριότητα. Θα θέλαμε να έχουμε στο δημόσιο χώρο. Είναι μια μαθητική σελίδα. Ονομάζεται Schools Against War, δηλαδή τα σχολεία εναντίον του πολέμου. Έχουμε μπει στη σελίδα του Schools Against War. Έχουμε ανεβάσει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με την Άντζελα Ντέιβις, η οποία μιλάει εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ.
Ευχαριστώ.